Καλησπέρα. Αυτό είναι ένα χιτόνιο jacket. Είναι το γνήσιο smock. Πολλοί ακούνε τον όρο smock, δεν ξέρουν τι σημαίνει. Πρακτικά, εγώ θα το χαρακτήριζα σαν ένα ενισχυμένο, πολύ ισχυρό χιτόνιο. Δεν ξέρω και το ακρονίμιο από τι είναι, αν κάποιος φίλος θέλει να μας διαφωτίσει, θα είναι χρήσιμο. Λοιπόν, αν είναι ακρονίμιο το smock. Πάντως είναι το χιτόνιο λοιπόν smock του Βρετανικού στρατού, το οποίο πραγματικά δημιούργησε σχολή. Πρωτοβγήκε προφανώς σε παραλλαγή DPM και DPM ερήμου και φυσικά συνεχίζουν να το παράγουν σε παραλλαγή Multicam. Είχαμε την τύχη και πετύχαμε μια ικανή ποσότητα σε ολοκένουργια χορήγητα smock του Βρετανικού στρατού στην παραλλαγή Multicam, Multi-Terrain Pattern. Λοιπόν, MTP ίσως είναι πιο σωστό, είναι και πατέντα πλέον, το γράφουμε από πίσω. Και θα κάνουμε μια γρήγορη ξενάγηση, για όσους δεν έχουν δει παλιότερες παρουσιάσεις. Το σχέδιο, να ξέρετε, έχει αντιγραφή κατά κόρον. Βρίσκουμε αξιόλογα smock και από άλλες εταιρείες, της Max Fox και της Miltek, ας πούμε, που έχουμε βρει σε εξαιρετική τιμή. Αλλά αυτό είναι το original, το γνήσιο. Η σύνθεσή του είναι 50-50, 50% βαμβακερό, 50% συντετικό. Το υλικό δεν φαίνεται στο βίντεο, δεν μπορείτε να το καταλάβετε, αλλά είναι καπαρδινοειδές, να το πω έτσι. Δεν είναι αδιάβροχο. Πολλοί ρωτάνε αν είναι αδιάβροχα. Όχι, τα smock δεν είναι αδιάβροχα. Έχουμε δυνατότητα να το αδιαβροχοποιήσουμε με σπρέι, με νανοσπρέι, με τέτοια υλικά, αλλά αυτό είναι στην επιλογή μας. Η βασική του λειτουργία είναι να είναι ισχυρά αντιανεμικό και αυτό το πετυχαίνει χάρη στα πολλά σφραγίσματα που έχει. Έτσι λοιπόν τι έχουμε, ένα λεπτό σχετικά ρούχο το οποίο έχει πάρα πολλές τσέπες και είναι πάρα πολύ χρηστικό και ταυτόχρονα είναι ισχυρά αντιανεμικό, δεν χρειάζεται να φορέσουμε φλίς, τίποτα. Σας διαβεβαιώνω ότι αν κινήσει, εγώ δηλαδή με ένα καλό ισοθερμικό και με ένα τέτοιο τον προκάτοχό του, έχω βγάλει εκπαίδευση μέσα σε χιόνια στην Πάρνηθα. Ήταν πάρα πολύ ανθεκτικό όταν είσαι κινήσει, έτσι. Αλλά και στατικός βοηθάει λίγο. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά του. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πάρα πολλές τσέπες. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Εδώ ανοίγουμε κιόλας για να μας επιτρέψουν τον καλό εξαερισμό και μας δίνουν πρόσβαση στις εσωτερικές τσέπες εδώ, είναι για στυλό ή άλλα κάθετα αντικείμενα. Αποθήκη εγγράφων ουσιαστικά. Έτσι. Και ταυτόχρονα μας δίνει δυνατότητα να ενώσουμε τα χέρια μας εδώ αν θέλουμε. Καλά, έχει πλέον την επομίδα στον ψυχοειδή, η τάση της εποχής. Αριστερά όλες οι τσέπες και όλα τα κουμπιά του είναι αυτού του τύπου. Είναι τα καναδικού τύπου κουμπιά που λέμε, τα οποία είναι πολύ εύχρηστα με γάντι και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, έτσι όπως είναι ραμμένα πάνω σε μάτια δεν κόβονται με τίποτα, απίθανη ιστορία. Λοιπόν, φλάπα στην τσέπη, ένα μικρό τσεπάκι εδώ για πηξίδα, για άλλα εργαλεία. Έχει μια κουμπότητα που δεν ξέρω ότι προφανώς για να δένσουμε οτιδήποτε έχουμε βάλει εδώ μέσα και είναι ασφαλισμένο με κάποια λανιέρα. Λοιπόν, οι τσέπες διπλώνουν κιόλας, δεν είναι απλά ότι έχουμε καπάκι. Εδώ έχουμε την πρώτη γραμμή αμήνης μας ενάντια στο κρύο. Ουσιαστικά, εσωτερικά, να τα ανοίξω να σας το δείξω, υπάρχει ένα κορδόνι που μπορούμε να σφίξουμε και να σφραγίσουμε τη μέση μας. Είναι σημαντικό ότι λειτουργεί μέσω σφράγισης ουσιαστικά αυτό το υλικό. Και εδώ κάτω φυσικά έχουμε άλλο ένα ελαστικό εδώ πλέον κορδόνι που μας επιτρέπει να σφίξουμε και να μαζέψουμε όσο θέλουμε κάτω. Φυσικά υπάρχει πατηλέτα πάνω από το φερμοάρ. Τα φερμοάρ τους είναι πάρα πολύ καλά. Δεν είναι YKK, δεν ξέρω γιατί αλλάξανε προμηθευτή. Είναι ABS, όπως λέγονται. Λοιπόν, τσέπες στο πλάι φυσικά. Μεγάλες, ευρύχωρες, πολυβολικές, πάλι με την πατηλέτα αυτή. Τα μανίκια έχουν την κλασική πλαϊνή τσέπη. Μπορούμε να
απελευθερώσουμε εδώ πέρα όλο αυτό το βέλκρο για να βάλουμε άλλα σήματα αν θέλουμε. Και για ευχαριστία αυτές τις τσέπες κλείνουν με βέλκρο και έχουν επίσης και οι μαντάκια εδώ για να ασφαλίσουν κάτι. Κάποια μοντέλα το έχουν, εδώ δεν το έχει, δεν έχει τσέπη πίσω, όπως βλέπουμε. Έχουμε στα μανίκια φερμουάρ για να ανοίξει. Θα μου πείτε, μα γιατί? Γιατί όντως μπορεί να γίνει πάρα πολύ ζεστό αυτό το ρούχο και ας μην του φαίνεται. Λοιπόν, τα μανίκια κλείνουν με βέλκρο. Παλιότερες εκδοχές κλείνανε με κουμπιά, αλλά το προχωρήσανε. Πολύ ενδιαφέρον είναι ότι έχει μια κουκούλα, πάντων ότι δεν είναι αδιάβροχο όπως είπαμε, η οποία έχει το κλασικό, οι Άγγλοι μένουν πάρα πολύ στις κουκούλες με σύρμα και η οποία μπορεί να ασφαλίσει με αυτό εδώ το κορδονάκι όταν θέλουμε να την έχουμε αδρανή στο κουμπάκι που υπάρχει εδώ πέρα για αυτό το σκοπό. Άρα ναι, μπορείτε να το κάνετε και το αδιάβροχό σας. Η κουκούλα ρυθμίζει και από εδώ που βλέπετε, οπότε σφραγίζουμε εντελώς. Ανεβαίνει πολύ ψηλά απάνω στο λαιμό. Εσωτερικά έχει ένα δικτυωτό προστατευτικό που δημιουργεί και τη θήκη εγγράφων. Ένα πολύ απλό, πολύ λειτουργικό, πολύ βολικό ρούχο. Δυστυχώς η παρτίδα των ολοκένουργιων που βρήκαμε είναι μόνο για ένα 90-96. Αυτό μεταφράζεται σε ψηλούς λιγνούς άντρες. Και είναι πάρα πολύ καλό από τις πλευράς του ότι μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε πραγματικό στρατιωτικό υλικό, τόσο οικονομικά. Βρίσκουμε και κάποια μεταχειρισμένα σε άλλα μεγέθη βέβαια, και μετά από εταιρείες βρίσκουμε SMOK, έχουμε σε Woodland, έχουμε σε Λαδί που μπορεί να το χρησιμοποιεί κανείς και στην καθημερινότητά του, και είναι ένα ρούχο που έχει βολέψει τόσο πολύ που έχει διαδοθεί πάρα πολύ. Αυτά, και στο επανειδήν με ακόμα περισσότερες λύσεις. Ευχαριστώ.